Κι όμως το ημερολόγιο δείχνει μήνα Μάρτη και ο ορεινός όγκος του Ρεθύμνου έχει καλυφθεί με το νέο χιόνι που έφερε ο Φίλιππος. Αν και Μάρτιος το πάει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει γύρω στα 25 με 30 εκατοστά χιόνι, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Χρειάζεται προσοχή ο δρόμος, να φοράνε αλυσίδες, όλα θα πάνε καλά. Για τα νόγια δεν είναι πρωτόγνωρο. Έχει κάνει Μάρτι καιρό και ένα μέτρο χιόνι στο χωριό. Η ώρα είναι 6 το απόγευμα και βρισκόμαστε στην ορεινή κομμόπολη του Μυλοποτάμου, η οποία από τις 6 τα ξημερώματα έχει ντυθεί στα λευκά. Τα μηχανήματα του Δήμου και το προσωπικό επιποδός από την πρώτη στιγμή, από τα ξημερώματα, με συνεχείς αποχιονισμούς του δρόμου, με ρήψη αλατιού. Πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να έχουμε και το χρόνο μας να προσεγγίσουμε και τα ποιμνιοστάσια. Με τον υδράργυρο στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές να αγγίζει τους 0 βαθμούς Κελσίου, τις σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και τις σφοδρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις στα παιδινά, οι Δήμοι του Ρεθύμνου με εξαίρεση στο Μητροπολιτικό έκλεισαν χθες και σήμερα τα σχολεία τους, ενώ στα θετικά της κακοκαιρίας είναι η έλλειψη σοβαρών προβλημάτων σε υποδομές και ηλεκτρικό. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι κατολισθήσεις, κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με το δρόμο μάλιστα από την Παντάνασα έως τις Βοιώνες, το Αμάρι, να κλείνει προσωρινά. Πιστεύω ότι αν εξελιχθεί και τις επόμενες ώρες έτσι ο Φίλιππος, θα τα έχουμε καταφέρει και αυτή τη φορά. Τα νόγια πάντως κάθε χιονιάς είναι συνυφασμένος με την καλή παρέα, τα γευστικά καλούδια και το τραγούδι. Χιόνιζε και με κοίταξε και δίχως να το ξέρει. Μέσα στην πλατεία του χωριού έπιασε καλοκαίρι. Έτσι αντιμετωπίζουμε εμείς το χιονιά. Σε λευκό κλειό όμως βρίσκονται από χθες όλες οι ορεινές περιοχές και των Χανίων. Στο οροπέδιο του Ομαλού, στο Ανατολικό Σέλινο και στα Σφακιά εκδηλώθηκαν σφοδρές χιονοπτώσεις, ωστόσο τα χιονιστικά μηχανήματα κράτησαν ανοιχτό το επαρχιακό δικό δίκτυο. Κλειστά παρέμειναν το Γυμνάσιο και το Λύκειο της χώρας Φακίων, το Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ασκήφου και το Δημοτικό Σχολείο του Βουβά. Λόγω της αδυναμίας εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλων, σήμερα δεν λειτουργήσαν επίσης το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Έλου στην Κίσαμο, όπως και όλα τα σχολεία της Κανδάνου, της Παλαιόχωρας και του Ροδοβανίου. Στα ορεινά των Κεραμιών, κατάπτωση βράχων έκλεισε το δρόμο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο Νεροκούρου προς Μαλάξα, στο ύψος του Κέραμου, να έχει διακοπεί.